σαν σήμερα το 1885 γεννιέται στη Σάντα της Τραπεζούντας του Πόντου ο Γιάννης Πασαλίδης. Εγκαταστάθηκε στην Ελλάδα και το 1923 εκλέχθηκε βουλευτής Θεσσαλονίκης στην Ελληνική Βουλή, ενώ μετά τον εμφύλιο αναδείχθηκε σε πρόεδρο της ΕΔΑ, της οποίας έμεινε πρόεδρος έως το τέλος της ζωής του. Την περιφέρεια της Θεσσαλονίκης εκπροσώπησε ως μέλος και πρόεδρος της ΕΔΑ στις εκλογές του 1951, του 1956, του 1958, του 1961 και 1964. Επίσης, ο Πασαλίδης υπήρξε ιδρυτής του Σοσιαλιστικού Κόμματος Ελλάδος, ενός από τους σχηματισμούς που προσχώρησε στο ΕΑΜ. Απεβίωσε το 1968 στη Θεσσαλονίκη. Με την ονομασία «Η δίκη των 6» έμεινε στην ιστορία η δίκη των πρωτετίων της μικρασιατικής καταστροφής από έκτακτο στρατοδικείο που συγκρότησαν οι βενιζελικοί αξιωματικοί της Επανάστασης του 1922. Στο εδόλιο κάθισαν 7 πολιτικοί και ένα στρατιωτικός, από τους οποίους οι 6 καταδικάστηκαν σε θάνατο και εκτελέστηκαν. Σαν σήμερα δημοσιοποιείται το πόρισμα της Ανακριτικής Επιτροπής υπό το Θεόδωρο Πάγκαλο. Παραπέμπονται με την κατηγορία της έσχατης προδοσίας ο πρώην αρχιστράτηγος της Τριατιάς της Μικράς Ασίας Γεώργιος Χατζιανέστης, οι πολιτικοί Δημήτριος Γούναρης, Νικόλαος Στράτος, Πέτρος Πρωτοπαπαδάκης, Νικόλαος Θεοτόκης, Γεώργιος Μπαλτατζής, ο υποστράτηγος εν αποστρατεία Ξενοφώντας Στρατηγός και ο υποναύαρχος εν αποστρατεία Μιχαήλ Γούδας. Αυτοδιοικητικές εκλογές διεξήχθησαν σε ολόκληρη την Ελλάδα την Κυριακή 25 Οκτωβρίου του 1925. Ήταν οι πρώτες δημοτικές εκλογές που έλαβαν χώρα στη Θεσσαλονίκη, 13 χρόνια μετά την ενσωμάτωσή της στον Εθνικό Κορμό και οι πρώτες μετά τη λήξη του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Δήμαρχος Αθηναίων εκλέχθηκε ο Σπυρίδων Πάτσης, επικρατώντας του Σπύρου Μερκούρη. Στη Θεσσαλονίκη νικητής αναδείχθηκε ο νεαρός κεντροαριστερός Μινάς Πατρίκιος, που ήταν και ο πρώτος εκλεγμένος δήμαρχος της πόλης. Στην Πάτρα, ο Γιάννης Βλάχος, ενώ στον Πειραιά εκλέχθηκε ο Τάκης Παναγιωτόπουλος. Επευκαιρία της παραμονής της Μακεδονίας, ο κύριος Πρωθυπουργός επεσκέφθη την πόλη των Σερών, συνοδευόμενος υπό των υπουργών κυρίων Μακρύ, Στράτου και Θεμελή και του Γενικού Διευθυντού του Πολιτικού Γραφείου κυρίου Κόντα. Εν μέσω ζωηρωτάτων εκδηλώσεων του λαού, ο κύριος Καραμαλής φτάνει στο νοσοκομείο των Σερών προκειμένου να το εγγενιάσει. Στην αρχή της τελετής εψάλει αγιασμός παρουσία των αρχών. Μετά τον αγιασμό ομίλησε ο Υπουργός Κοινωνικής Προνοίας, κύριος Στράτος. Ακολούθως ο κύριος Πρωθυπουργός αποκαλύπτει την αναμνηστική πλάκα και εγγενιάζει το νοσοκομείο. Ο κύριος Καραμαλής περίρθεν όλα τα διαμερίσματα του νοσοκομείου και ξεδήλωσε την ζωηράν του ικανοποίηση δια των αρτιότατων επιστημονικών εξοπλισμών και την λαμπράν του οργάνωσιν. Το νέο νοσοκομείο είναι εφοδιασμένο με νεότατα επιστημονικά μηχανήματα για την πλήρη ιατρική περίθαλψη των κατοίκων της περιοχής. Ο πρόεδρος της κυβερνήσεως κ. Καραμαλής, προκειμένου να παραστεί στα εορτάς της 26ης και 28ης Οκτωβρίου, μετέβει σιδηροδρομικό στη Θεσσαλονίκη, γενόμενος κατά τη διάρκεια της διαδρομής αντικείμενο θερμοτάτων εκδηλώσεων εκ μέρους του λαού. Στην Κατερίνη, ο πρόεδρος της κυβερνήσεως ευχαριστεί των λαών για τις εκδηλώσεις και εν συνεχεία ομιλεί δύο λίγων επεξηγών το επιτελούμενον υπό της κυβερνήσεως έργων. Οι κάτοικοι της Κατερίνης και των πλησίων περιοχών απεχαιρέτησαν τον κύριο Καραμαλή με ενθουσιώδεις εκδηλώσεις ευγνωμοσύνης. Στο πλατή, οι κάτοικοι της περιοχής υπεδέχθησαν τον κύριο Πρωθυπουργό εις τον σιδηροδρομικό σταθμό με αισθήματα χαράς. Ο κύριος Καραμαλής κατήρθε της αμαξοστοιχίας και ομίλησε δύο λίγων προς τα πλήθη. Στην Θεσσαλονίκη, και ενώ η Πρωθυπουργική Αμαξοστοιχία εισέρχεται στον σταθμό, χιλιάδες λαού αναμένουν τον Πρωθυπουργό για να τον επιθυμήσουν. Τον κύριο Καραμαλήν υποδέχονται ο Υπουργός Βορείου Ελλάδος κ. Θεολογίτης και ο Παναγιώτατος Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης κ. Παντελεήμων, επικεφαλής των αρχών. Έξω από τον σιδηροδρομικό σταθμό, χιλιάδες λαού αποθεώνουν κυριολεκτικώς τον κύριο Πρωθυπουργό, ενώ στην κυρία Καραμαλή προσφέρονται ανθοδέσμε. Ο τεράστιος αυτός χώρος παρουσιάζει το θέαμα μιας πρωτοφανούς παλαϊκής συγκεντρώσεως, η οποία δονείται από ενθουσιώδη παλμών. Στο χωριό Κοσκινά του νομού Καρδίτσης, ο Υπουργός Συγκοινωνιών κ. Σαλαμανής αποκαλύπτει την πρωτομή του Αλεξάνδρου Παπαδιαμάντη. Στο Κοσκινά, ο μεγάλος μας διηγηματογράφος διορίστηκε για πρώτη φορά δάσκαλος.